Από μακριά ο Φρίξος τους άκουγε. Γνώριζε τον ήχο και αμέσως τη νύχτα σήκωσε, λέει, ήρθανε. Σηκωνόμασταν τη νύχτα μαζί με τον Φρίξο, παίρναμε το φακό, κατεβαίναμε κάτω, τους υποδεχόμασταν πρώτα να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος είναι, γιατί ερχόντουσαν ανάπηροι, ερχόντουσαν τελείως ανάπηροι, μα χωρίς κανένα πόδι. Τι βοήθεια θέλουνε. Όταν βγαίνανε, αλλάζανε, τα μάζευα εγώ, κατέβαινα σαν τη θάλασσα με το καρότσι, μάζευα τα ρούχα, ερχόμουνα, τα πλένα, τα στέγνωνα για να έχουν υπόμενοι. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι κουραζόμουνα. Δεν είμαι και παιδάκι, δεν ζήταγα και βοήθεια από πουθενά όμως. Έτσι και ήθελα, το έκανα μόνη μου. Κάποια στιγμή το μάθαν τώρα τελευταία και μου φέρανε. Μου φέρανε ρούχα, μου φέρανε γάλετα, μου φέρανε... Και όλα αυτά τα φρόντισα και τα έκανα μόνη μου. Όταν άρχισε και κρύωνε ο καιρός πια, θα αρχίζαν οι βροχές. Μόλις βγαίνανε, ήθελα κάπου να μπουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εδώ να μην είμαι, κάπου να στεγαστούν, κάπου να μην βραχούνε. Να τους δώσω τα πρώτα ρούχα, το πρώτο γάλα, το πρώτο μπισκότο. Ό,τι έχω, να τους ευχαριστήσω, να τους δώσω μια αγκαλιά. Που είναι το πιο φτηνό πράγμα. Ένα σφίξιμο στην αγκαλιά και νιώθουν άλλοι άνθρωποι. Νιώθουν ότι πατάνε στην πατρίδα τους. Νιώθουν ότι είναι άλλο πράγμα, ρε παιδιά, άμα σας το λέω. Έρχονται με τη βάρκα και είναι σφιγμένοι, είναι φοβισμένοι. Μόλις πατήσουν στη στεριά, γίνονται άλλοι δύο στο καλοκαίρι, έκαναν πανηγύρι ύστερα. Να αγκαλιά από εδώ, να αγκαλιά από εκεί, μια φωτογραφία από εδώ, να ένα selfie. Ήταν τρισευτυχισμένοι. Φτάνει να τους έδινε στο χέρι σου. Αυτό.